Τα δόντια του έδειξε χθες το βράδυ ο Ιωαννός και στην Κρήτη, λίγο πριν αποχωρήσει οριστικά από τον ελλαδικό χώρο, αφήνοντας πίσω του νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Η κακοκαιρία ξεκίνησε αργά το απόγευμα, με τις πρώτες καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα δυτικά του νησιού. Οι πιο ισχυρές νεροποντές καταγράφηκαν στα νότια των Χανίων, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής να σημειώνεται στο Ασκήφου, όπου μέχρι τις 10 το πρωί είχαν πέσει 135 χιλιοστά βροχής. 51 χιλιοστά έπεσαν στο φράγμα ποταμών του Ρεθύμνου, 44 στο Σπύλι, 34 στις Βρύσες Χανίων, 31 στα Σταυράκια του Ηρακλείου, 28 στα Νόγια, 22 στον Κακόπετρο των Χανίων και 21 στα Σφακιά. Οι θυελώδεις άνεμοι στον Πλακιά Ρεθύμνου με ρηπές 72 χιλιόμετρων την ώρα είναι στη λίστα με τις υψηλότερες πανελλαδικά. Η επέλαση του Ιαννού, παρότι η ποιότερη, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Ηράκλειο, όπου επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τα φρεάτια υπερχείλησαν σε χρόνο ρεκόρ και τα αυτοκίνητα ξαφνικά βρέθηκαν μέσα στο νερό, που σε πολλές περιπτώσεις έφτανε το 1 μέτρο. Αρκετοί οδηγοί έμειναν στην άκρη του δρόμου, ώσπου η βροχή να υποχωρήσει και να επανέλθει η ορατότητα. Αμουδάρα. 2020. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από τα λιοντάρια στο κέντρο του Ηρακλείου. Την ώρα που άρχισε η βροχή, πλημμύρισαν λίγο τα λιοντάρια, όχι λίγο, πολύ δηλαδή. Δεν περνούσε τίποτα βέβαια εδώ. Είχε γίνει δάπεδο με το στιθέο των λιονταριών. Βρέχει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, δεν είχαμε κάτι, δηλαδή να μπει νερό μέσα. Νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι στην περιοχή Τρεις Βαγιές. Με κίνδυνο να ανέβει η στάθμη του νερού στον ποταμό, οι κάτοικοι τριγύρω καρδιοχτύπησαν. Έγινε χαμός βασικά, πλημμύρισε μέχρι μέσα το μαγαζί, έβγαζε νερά, τα τελάρα επιπλέανε, ρε παιδί μου, σε δρόμο. Έγινε, ναι, λίγο χαμός. 20 λεπτά ισχυρής νεροποντής στάθηκαν αρκετά για να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη του Ηρακλείου, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χυμάρους. Πολύ πανικός. Τα νερά κατεβαίνανε κάτω. Ακόμα έχει χάλια κιόλας κάτω το πάτωμα. Τα νερά κατεβαίνανε, αυτοκίνητα δεν περνούσαν. Η ουρά είχε φτάσει μέχρι κάτω στη γέφυρα. Ένας πανικός κακός. Ούτε να περπατήσεις δεν μπορούσε καλά να πας από τη μία πλευρά στον δρόμο στην άλλη. Το νερό, αν δεν είχε τον νου σου, σκοτώνες. Εύκολο. Η ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και οι πολίτες να προσπαθούν με σκούπες να βγάλουν τα νερά από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Νέα Αλικαρνασσός. Είναι η στιγμή που καταραίει το στιθέο ταράτσας, συμπαρασύροντας το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου μαζί και καλώδιο παροχής ρεύματος. Ο στήλος λαμπαδιάζει και οι κάτοικοι πετάγονται έντρομοι. Τα μπάζα πέφτουν σε δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας ζημιές. Στο σημείο σπέβδει συνεργείο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, καθώς και δύναμη της αστυνομίας. Ολονύχτια η προσπάθεια των τεχνικών του ΔΔΕ που έτρεχαν από άκρη σ' άκρη του Ηρακλείου όταν κεραυνός προκάλεσε εκρήξεις σε πυλώνες της ΔΕΗ στο ΒΟΑΚ. Ζημιές υπήρξαν και σε μετασχηματιστές, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να βυθίζονται στο σκοτάδι έως και για 13 ώρες. Κάτω διακοπή ρεύματος. Βέβαια! 5 ώρες. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, 7 προγραμματισμένες πτήσεις ακυρώθηκαν και τα αεροσκάφη που επρόκειτο να φτάσουν στον Νίκος Καζαντζάκης αναγκάστηκαν να προσγειωθούν τα 3 στο αεροδρόμιο της Αθήνας, τα 2 στη Ρόδο και άλλα 2 στα Χανιά. Κλήσεις για αντλήσεις υδάτων δέχθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Στο Ηράκλειο πλημμύρισαν 2 υπόγεια καταστήματα καθώς και 2 υπόγεια σπίτια στο Ρέθυμνο, όπου έγιναν και κοπές δέντρων. Η αστυνομία απέκλεισε τις επικίνδυνες γέφυρες αλλά και τις Ιρλανδικές διαβάσεις όπως αυτή στον Κατσαμπά. Σύμφωνα με την αναγγελία θυελωδών ανέμων που εξέβωσε το κεντρικό λιμεναρχείο του Ηρακλείου, στο Βυτικό Κρητικό πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό κυκλονική της ίδιας έντασης.